Είχαμε πει χτες για το συντελεστή διεύθυνσης σειρίας ότι είναι ψι 2 μείον ψι 1 διαχει 2 μείον χ 1 και ότι είναι ίσως με την εφαπτωμένη της γωνίας ω. Έχουμε μία-δύο περιπτώσεις ακόμα να πούμε. Γράφουμε την άσκηση να βρείτε τον συντελεστή διεύθυνσης της ευθείας αβ καθώς και τη γωνία που σχηματίζει με τον άξονα χ τον ως χ. Αν πρώτο ερώτημα το α είναι 1,4 και το β είναι μείον 2,4. Σχεδιάζετε την ευθεία και βρίσκετε το συντελεστή διεύθυνσης και τη γωνία που σχηματίζει με το χ τον ως χ. Το σχεδιάζω και εγώ. Το α είναι το 1,4 και το β είναι το μείον 2,4. Βλέπετε εδώ είναι το 4, εδώ είναι το 0. Η ευθεία αβ είναι αυτή. Ο τύπος του συντελεστή διεύθυνσης θα είναι ψι β μείον ψι α δια χ β μείον χ α. Το α είναι χ1 ψι 1, το β είναι χ2 ψι 2, έτσι. Ποιος θα πει πόσο κάνει. 0 δια μείον 3 κάνει 0. Άρα λοιπόν αυτή η ευθεία έχει συντελεστή διεύθυνση 0 και η γωνία που σχηματίζει με τον άξονα χ τον ως χ, η εφαπτωμένη της γωνίας ω ίσο με το λ ίσον 0, άρα η γωνία ω είναι και αυτή 0. Και γενικά αυτό είναι ένας κανόνας ότι αν η ευθεία είναι παράλληλη στον χ τον ως χ, τότε ο συντελεστής διεύθυνσης είναι 0 και επίσης η γωνία που σχηματίζει με τον άξονα τον χ είναι 0. Καλό είναι να το θυμάστε αυτό. Και μάλιστα αν αυτή η ευθεία παριστάνει για παράδειγμα τον πληθυσμό, ο πληθυσμός είναι σταθερός. Σημαίνει ότι ούτε αυξάνει ούτε μειώνεται ο πληθυσμός αφού είναι 0. Ο ρυθμός μεταβολής είναι 0, είναι σταθερός ο πληθυσμός. Τα ερώτημα, να κάνουμε τα ίδια όταν το σημείο α είναι το 4,2 και το σημείο β είναι το 4,-1. Το έχουμε ξανασυζητήσει, μπράβο που ρώτησες. Ας πούμε έχουμε 10 ευρώ δια 2 άτομα, αυτό σημαίνει 5 ευρώ ανά άτομο. Αν όμως έχουμε 0 ευρώ δια 2 άτομα, πάλι γίνεται η διαίρεση και αυτό σημαίνει 0 ευρώ ανά άτομο. Δηλαδή ο καθένας θα πάρει 0, γίνεται η διαίρεση. Η διαίρεση που δεν μπορεί να γίνει είναι 10 ευρώ για 0 άτομα. Δεν υπάρχει κανείς να πάρει τα 10 ευρώ να τα μοιραστεί. Μην πείτε ότι θα τα πάρω εγώ. Κανείς δεν θα τα πάρει, διότι είναι 0 τα άτομα που θα τα μοιραστούν. Αυτό είναι αδύνατο. Και υπάρχει και το 0 δια 0 που έχει άπειρες λύσεις, αλλά δεν είναι επί του παρόντος. Το θέμα είναι ότι 0 δεν μπορούμε να έχουμε στον παρονομαστή. Οι ευθείες που είναι παράλληλες στο χ τον ως χ λέγονται και σταθερές συναρτήσεις. Θα πούμε και την εξίσωσή τους αργότερα. Έχουν συντελεστή διεύθυνση 0. Το 4,2 είναι το α και το 4,-1 είναι το β. Η ευθεία βλέπουμε ότι είναι παράλληλη στον άξονα ψ τον ως ψ ευθεία αβ. Έτσι λοιπόν το λ είπαμε ότι είναι ψ β μείον ψ α ή μπορούμε να γράψουμε και ψ 2 μείον ψ 1, έτσι, δια χ β μείον χ α μείον 1 μείον 2 δια 4 μείον 4. Δηλαδή εδώ τώρα βγήκε μείον 3 δια 0. Τι έχετε να πείτε γι' αυτό? Αδύνατο. Και γενικά βγάζουμε το συμπέρασμα ότι αν η ευθεία ε είναι παράλληλη στον ψ τον ως ψ, για ε παράλληλη στον ψ τον ως ψ δεν ορίζεται συντελεστής διεύθυνση. Η ευθεία αυτή είναι παράλληλη στον ψ τον ως ψ, έχει γωνία 90 μοίρες. Ο ορισμός λέει ότι το λάμδα είναι ψ 2 μείον ψ 1 δια χ 2 μείον χ 1. Δεν το γράφουμε ποτέ αυτό. Δηλαδή το βάζουμε σε αγγείλη τελικά. Δεν χρειαζόταν καν να το γράψουμε. Δηλαδή, εμείς πήγαμε να βρούμε το συντελεστή διεύθυνσης με τον τύπο ψ 2 μείον ψ 1 δια χ 2 μείον χ 1. Αν πάμε να τον βρούμε με την εφαπτωμένη της γωνίας ω εδώ, θα έπρεπε να πάρουμε την εφαπτωμένη των 90 μοιρών. Έχουμε πει όμως, αν θυμάστε, ότι για να βρούμε την εφαπτωμένη των 90 μοιρών, αν φέρουμε τον άξονα των εφαπτωμένων, πώς βρίσκουμε την εφαπτωμένη των 90 μοιρών? Αυτός είναι ο άξονας των εφαπτωμένων. Τοποθετούμε ποια γωνία στον τριγωνομετρικό κύκλο? Τη γωνία των 90 μοιρών. Και μετά τι κάνουμε για να σχεδιάσουμε την εφαπτωμένη μιας γωνίας? Θυμίζω ότι αν είχαμε ας πούμε αυτή τη γωνία
Για να βρούμε την εφαπτωμένη της γωνίας θ, φέρνουμε την ακτίνα και την προεκτείνουμε και η εφαπτωμένη του θ θα ήταν εδώ, θα ήταν αρνητική. Για τις 90 μοίρες ενώνουμε με το κέντρο, προεκτείνουμε και δεν τέμνει πουθενά τον άξονα των εφαπτωμένων. Η εφαπτωμένη των 90 μοιρών λοιπόν δεν ορίζεται. Άλλος τρόπος για να πούμε γιατί δεν ορίζεται η εφαπτωμένη των 90 μοιρών. Πολύ ωραία. Δεν ορίζεται. Αυτό είναι. Ούτε αυτό το γράφουμε. Δεν γράφουμε το 1 δια 0 γενικά, άσχετα αν το εμφανίζω εγώ εδώ. Η εφαπτωμένη των 90 μοιρών λοιπόν είναι η μη των διαστημήτων. Πάλι έχουμε 0 στον πάνω μας. Θα το πείτε εσείς ότι το ξέρουμε απ' έξω. Δεν θα σας κατηγορήσει κανείς, αλλά θέλω να ξέρετε και γιατί δεν ορίζεται. Θα θυμάστε λοιπόν ότι για τις ευθείες που είναι παράλληλες στον ψήτων ως ψ, δεν ορίζεται συντελεστής διεύθυνσης, όπως δεν ορίζεται και η εφαπτωμένη των 90 μοιρών. Αρκετά με το συντελεστή διεύθυνσης, θα περάσουμε τώρα στην εξίσωση ευθείας.